Και επίσης, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν πετυχαίνουμε με τη χάρη του Θεού και γίνεται κάτι καλό, κάναμε μια καλή πράξη, κάναμε ένα καλό έργο, πετύχαμε στο διακόνημά μας και το αποτέλεσμα είναι ωραίο αυτού του διακονήματος, θα πρέπει να προσέξουμε, όπως είπατε, μας το γυρίσει στην Μπούμερκ, ο διάβολος. Αλλά και πάλι, όταν λέω ότι με τη χάρη του Θεού πέτυχα αυτό που πέτυχα, θα πρέπει να τονίζω και κάτι άλλο. Τι? Ότι εγώ δεν έπρεπε ο Θεός να με βοηθήσει. Δεν έπρεπε ο Θεός να με στηρίξει. Δεν έπρεπε ο Θεός να μου δώσει τη χάρη του, γιατί είμαι ανάξιος. Δεν είμαι σκέπος εκλογής του. Γιατί λοιπόν να στείλει σε μένα τη χάρη του? Γιατί να στείλει σε μένα την ευλογία του? Γιατί να με βοηθήσει εμένα? Τι καλό μου βρήκε? Θα πρέπει να είμαι και να αισθάνομαι ανάξιος το να λάβω ακόμα και τη χάρη του Θεού, ακόμα και τη βοήθειά του, λόγω των αμαρτημάτων μου και λόγω του έτσι όπως είμαι. Θα πρέπει να αισθάνομαι συνέχεια ότι είμαι ανάξιος και όταν του ζητάω τη βοήθειά του να γυρίσει να με κοιτάξει. Δεν θα έπρεπε ούτε βλέμμα σπλαχνικό να μου ρίχνει κανονικά. Αλλά αυτό θα πρέπει, αφήστε τι κάνει ο Θεός. Εγώ το πώς θα πρέπει να αισθάνομαι. Διότι ο Θεός όταν τον παρακαλούμε τη στέλνει τη χάρη. Εγώ δεν πρέπει να αισθάνομαι ότι Θεέ μου, σε δοξάζω και σε ευχαριστώ. Γι' αυτό λέμε την δοξολογία. Δόξα Σου, το δείξατε το φως. Δόξα Σου, Κύριε, που μ' άφησες να ξαναδώ το φως του ήλιου. Σε δοξάζω, σε ευχαριστώ. Γιατί με τη χάρη Σου ζω. Αλλά είμαι ανάξιος και τα ζω. Θα έπρεπε ήδη να είχα πεθάνει. Θα μπορούσες να μην είχες πάρει από αυτή τη ζωή. Με αυτά τα χάλια που έχω. Δεν είμαι εγώ το σκέπος εκλογής Σου. Οπότε λέω, είδες, μπράβο, τι πέτυχα, τι έκανε, τι έδιαξα. Αυτό λοιπόν είναι η ταπείνωση. Και ότι ο άνθρωπος πρέπει να θεωρεί ότι είναι ανάξιος ακόμα και το ότι δέχεται τη χάρη του Θεού. Και ότι βασικώς καμία δωρεά του Θεού δεν πρέπει να είμαστε, πώς το λένε, να θεωρούμε ότι αξίζαμε που λάβαμε αυτή τη δωρεά ή τη βοήθεια του Θεού. Ένα παράδειγμα να σας πω. Είδατε πόσες φορές έχω πει ότι ενώ χρωστάμε για το μοναστήρι, αναφέρω ένα υλικό θέμα. Έτσι. Χρωστάμε με επιταγές, χρωστάμε με το ένα, χρωστάμε με το άλλο, σε δάνεια από εδώ, από εκεί. Δεν έχει υπάρξει μήνας που τελικά, ενώ δεν έχουμε χρήματα, δεν έχει αφήσει ο Θεός μήνας που να μην βοηθήσει να βγάλουμε τα χρέη μας. Εάν λοιπόν εγώ πω, είδες, μπράβο, είμαστε καλοί, να σκεφτώ μέσα μας, και ο Θεός είδες μας ευλογεί το έργο μας και δεν μας εγκαταλείπει. Γιατί εμείς είμαστε εντάξει, αγωνιζόμαστε. Άρα ο Θεός δικαίως στέλνει και βοηθάει. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι είμαστε καλοί και γι' αυτό το κάνει, δεν υπάρχει χειρότερη ίση και εγωισμός. Γίνεται μπούμερακ αυτό το πράγμα. Η ίδια μας η καλή πράξη. Αντίθετα αυτό εννοεί ότι πρέπει να αισθάνομαι ότι πώς θα έχω εμένα τον αμαρτωλό και ανάξιο και να το αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Μου δίνεις τη χάρη Σου και δεν με εγκαταλείπεις. Και πρέπει να νιώθω απέναντί του χίλιο υποχρεωμένος. Πώς όταν πάμε σε έναν υπουργό και μας βγάζει από ένα διέξοδο, πολλές φορές που να έχουμε βρεθεί, παρακαλούμε να μας κάνει κάποια χάρη ένας υπουργός, ένας βουλευτής, και μετά νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη απέναντί του και χίλιο υποχρέωση και είμαστε χίλιο υποχρεωμένοι, γιατί μας βοήθησε ο τάδε και μας ξέπλεξε από κάπου. Έτσι χίλιο υποχρεωμένοι πρέπει να νιώθουμε κάθε φορά απέναντι στο Θεό που μας έστειλε τη χάρη Του και με τη χάρη Του έγινε κάτι καλό, μια καλή πράξη που κάναμε. Αυτή η καλή πράξη πρέπει να αισθανόμαστε ότι είναι υποχρεωμένη παρότι κάναμε απέναντι στο Θεό, διότι ο Θεός επέτρεψε, ο Θεός ευλόγησε,
Πάντα όρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνων. Αυτόν ήρθε από τον ουρανό, λένε οι Άγιοι, και εμείς πρέπει να αισθανόμεθα έσχατοι. Δηλαδή ότι ούτε αυτή την ευλογία έπρεπε να λάβουμε από τον Θεό. Έτσι όπως είμαστε. Όπως καταλαβαίνετε, βλέπετε πως από πολλούς τρόπους ο διάβολος προσπαθάει να πολεμάει να μην αποκτήσει ο άνθρωπος το θεμέλιο. Το θεμέλιο που είναι η ταπείνωση. Να μην μπορέσει να την αποκτήσει. Γιατί ξέρει, αν την αποκτήσει και προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να σε απολύει, είναι προβάλλει στο θεμέλιο λίθο. Το θεμέλιο των αρετών. Οπότε μετά δεν μπορεί να χτίσει, όπως είπαμε. Και γι' αυτό πρέπει εμείς με κάθε τρόπο να μπορούμε να κρατάμε την ταπείνωση. Και με την ταπείνωση αυτή την κρατάμε, λένε πάλι οι Άγιοι, εάν έχουμε μνήμη των αμαρτημάτων μας. Να μην ξεχνάμε τι έχουμε κάνει κάθε φορά. Και ότι χρωστούμε στο Θεό και δεν μας χρωστά. Ακόμα και την άφηση των αμαρτιών που μας δίνει, που μας αφήνει και πιάνουμε το δισκοπότηρο στα χέρια μας, με τα μαρτωλά τα χέρια μας, το ότι κοινωνάμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και ενώνεται ο Χριστός μαζί μας, χίλιο υποχρεωμένοι πρέπει να είμαστε, ευγνώμονες πρέπει να είμαστε, εκείνος δεν οφείλει τίποτα σε μας. Εμείς είμαστε οι οφειλέτες. Το χρωστάμε, δεν μας χρωστάει. Ο άνθρωπος, λένε πάλι οι Άγιοι, ότι αυτός ο οποίος αποκτά τελικά και πετύχει να βάλει το θεμέλιο λίθο, το πρώτο που θα καταλάβει είναι ότι αρχίζει και βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Το πρώτο πράγμα είναι που θα του συμβεί. Εκεί θα εντοπίσει ότι ο Θεός του έδωσε πλέον την αρετή της ταπεινώσεως. Μέσα από αυτόν τον αγώνα επιβραβεύτηκε, δεν είναι πάλι δικιά του η αρετή. Μην νομίζει κανείς πάλι ότι οι αρετές τις αποκτάμε εμείς. Εμείς κάνουμε ένα αγώνα και έρχεται ο Θεός και δίνει την αρετή. Αρχίζει, λέει ο άνθρωπος, να βλέπει τα πράγματα όπως είναι στη φύση τους, χωρίς να υποτιμά ή να τα υπερεκτιμά. Άρα δεν τα βλέπουμε κανονικά, λέει, τα πράγματα τώρα. Ο άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση δεν βλέπει, λέει, τα πράγματα στη φύση όπως είναι. Είτε υποτιμά είτε υπερεκτιμά. Δεν μπορεί να δει τη φυσιολογική τους κατάσταση. Τα πάντα, σε οποιασδήποτε ενέργεια του Θεού, τη φύση δίπλα, τα ζώα, τα φυτά, τα έψυχα, τα άψυχα, δεν μπορεί να το δει. Και αυτό μπορώ να το καταλάβω, τι λέει εδώ πέρα, καμιά φορά που διαβάζω ανθρώπους από τους εξορκισμούς που έχουν μαγεία και μου λένε πάτε, αισθάνομαι ότι τα βλέπω όλα και τα βλέπω εντελώς διαφορετικά. Μετά από πολλούς εξορκισμούς λοιπόν, έρχεται κάποια στιγμή και σου λέει ο άνθρωπος, πάτε σαν να βγει κάτι μέσα από το κεφάλι μου και βλέπω όλο τον κόσμο και τη φύση εντελώς διαφορετικά. Εντελώς διαφορετικά. Αυτό λοιπόν το πράγμα λένε οι Άγιοι, ότι θα αισθάνεται ο άνθρωπος που αποκτά την ταπείνωση. Αρχίζει και βλέπει το σύμπαν, τη γη, τα έψυχα, τα άψυχα, εντελώς διαφορετικά, χωρίς να τα υποτιμά και, ή να τα υπερεκτιμά. Επίσης, αναφέρουν οι Άγιοι ότι έρχεται η επιστήμη, η πρόοδος, προοδεύει, ανεβαίνει κτλ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που είπα, πάντα όρημα τέλειων, τα πάντα, κάθε γνώση, κάθε έργο, τα πάντα έρχονται ως δώρο από τον Θεό. Ακόμα και οι γνώσεις της επιστήμης που βγαίνουν, βγαίνουν τώρα και θα βγουν στο μέλλον πιθανό, όλα αυτά τα ρυθμίζει και τα επιτρέπει ο Θεός. Μέχρι το πού θα πάνε. Άρα πάλι δεν είναι κάτι δικό. Δηλαδή μην θεωρήσει ο άνθρωπος ότι κάνει μια έρευνα και κάνει την έρευνα και βρίσκει κάτι, λένε οι Άγιοι. Και λέει έβρικα, έβρικα. Εσύ δεν βρήκες τίποτα.
Ο Θεός οδήγησε και σε φώτισε και σου δείξε το δρόμο και έφτασες εκεί. Και έφτασες εκεί που αυτός ήθελε να φτάσεις. Εκείνος είναι ο παντογνώστης Θεός και σου δίνει ανάλογα γνώση από τη γνώση Του. Όπως μας δίνει ζωή από τη ζωή Του, πνοή από την πνοή Του, έτσι μας δίνει και γνώσεις από τη γνώση. Επομένως, αυτό ελέγχει ακόμα και την γνώση. Ακούμε πολλές φορές μια άλλη λέξη, μια και μιλάμε περί ταπεινώσεως, για ταπεινοφροσύνη. Τι είναι η ταπεινοφροσύνη, τι είναι η ταπείνωση. Οι Άγιοι αναφέρουν ότι η ταπείνωση είναι το πρώτο στάδιο. Η ταπεινοφροσύνη έρχεται μετά το ίμιση της πνευματικής μας πορείας. Η ταπεινοφροσύνη δηλαδή δεν είναι κάτι που το έχει ο άνθρωπος από αρχής. Το πρώτο που αποκτά μετά κόπων, δακρύων και αγώνων είναι η ταπείνωση. Η ταπεινοφροσύνη, το να έχει πλέον ταπεινό φρόνημα αυτού πλέον, πρέπει να έχει φτάσει στη μέση του πνευματικού του αγώνα. Και από εκεί και πέρα είναι δηλαδή η ταπεινοφροσύνη ένα δώρο, όπως αναφέρουν οι Άγιοι, ένα δώρο του Θεού που σου δίνει. Και δεν είναι κάτι που καταφιέται και αυτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης λέει ότι η ταπείνωση είναι να αισθάνεσαι ότι είσαι κάτω από όλους τους υπολείπους ανθρώπους και ότι όλα τα κατορθώματά σου να πιστεύεις ότι είναι του Θεού και τίποτα δεν είναι δικό σου. Μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Και μάλιστα μας λέγει το εξής. Μας γνωρίζει τον τρόπο που θα αποκτήσουμε την αρετή της ταπεινώσεως. Για να φτάσουμε κάποια στιγμή στην ταπεινοφροσύνη. Να έχει ο άνθρωπος ταπεινό φρόνημα. Το πρώτο είναι, λέει, που πρέπει να αποκτήσει ο άνθρωπος, ο τρόπος, είναι η σιωπή. Χωρίς σιωπή, χωρίς ράψιμο του στόματος, δεν αποκτιέται στον άνθρωπο η ταπείνωση. Πρέπει να μάθει να κλείνει το στόμα. Μπορεί να πιέζεται, μπορεί να κάνει, μπορεί να διάσει, πρέπει να ράψει το στόμα του. Εάν δεν το ράψει το στόμα του, δεν μπορεί, λέει, να γεννηθεί η ταπείνωση μέσα στην καρδιά του. Το πρώτο που ξεκινάει είναι ράψιμο του στόματος. Μετά έρχεται, λέει, η ταπεινοφροσύνη, όχι περί αυτού του σταδίου που ομιλούμε, αλλά ο αγώνας, λέει, που κάνουμε στο να αποκτήσουμε την ταπείνωση αυτή. Μετά έρχεται η ταπεινολογία. Στην ταπεινοφροσύνη να μείνω λιγάκι, δηλαδή να αγωνίζεσαι, να δείχνεις ότι κάνεις ένα αγώνα να έχεις ταπεινό φρόνημα για να ακριβολογήσω. Ενώ το άλλο ήδη το έχεις αποκτήσει όταν σου δίνει αυτό στο δώρο. Όταν είσαι στη μέση κατάσταση. Μετά έχει την ταπεινολογία. Τι είναι την ταπεινολογία? Συνέχεια να ταπεινολογείς περί του εαυτού σου. Και να λες, εγώ είμαι ο έσχατος, εγώ είμαι ο... πάντα σου λέει ο άλλος, μα πώς, μα είστε καλήφωνος πάτε μου. Όχι, δυστυχώς δεν είμαι καλήφωνος. Έχω πρόβλημα στη φωνή μου. Δεν είμαι καλός. Πάτε μιλάτε ωραία. Πάτε γεωγραφείτε ωραία. Πάτε τι ωραία είναι ο κήπος. Να ταπεινολογείτε, λέει. Να λέτε συνέχεια ότι όχι, είναι έσχος αυτό που έχω κάνει. Και έτσι είναι ωραίο. Να ταπεινολογείτε συνέχεια. Αυτό, λέει, θα σας φέρει την έξι στο να είστε συνέχεια κάτω από τους άλλους.